Αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας είχε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για το θέμα της αμοχώς του. Η πρώτη ήταν σε επίπεδο κυβέρνησης με τη συμμετοχή των συναρμοδίων υπουργών και του Γενικού Εισαγγελέα και η δεύτερη με την Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Είναι άμεσες οι ενέργειες που γίνονται από πλευράς κυβέρνησης μαζί και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, το πώς να δημιουργηθούν δεδομένα που θα οδηγήσουν στην επανέναξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο κάνον Τανάκη. Εκεί επικεντρώνεται η προσπάθεια. Αυτό συζητήσαμε και πρόσφατα που ήμουν στη Γαλλία με τον Γάλλο Πρόεδρο. Γι' αυτό θα μεταβώ και στο Βερολίνο, ακριβώς για να δούμε αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές πώς δημιουργούνται τα δεδομένα που μας οδηγήσουν στην επανάκτηση των συνομιλιών. Συμφωνούμε στον στόχο της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, της κινητικότητας, της αξιοποίησης κάθε βήματος και ευκαιρίας, όχι μόνο για ενημέρωση, αλλά και για ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων. Ο Πρόεδρος με ενημέρωσε και για τις συναντήσεις του, το περιεχόμενο των συναντήσεων του. Η Ανίτα Δημητρίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τις δικές της ενέργειες υπό τις δύο ιδιότητές της για το ζήτημα, μεταξύ των οποίων και το διάβημα προς τους ομολόγους της των Κοινοβουλίων της Ευρώπης. Ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχω στείλει στους ομολόγους μου, σε όλους τους ομολόγους μου, ενημερώνοντας για το θέμα της αμοχώς του και καλώντας και τους ιδίους ακριβώς για να υπερασπιστούν το δίκαιο και την νομιμότητα. Και βεβαίως ως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχω προβεί στο να στείλουμε την επιστολή στους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.